Εκατοντάδες χιλιάδες μετεωρίτες που έχουν πέσει στη Γη και δεν έχουν ακόμα μελετηθεί, βρίσκονται διάσπαρτοι στην παγωμένη επιφάνεια της Ανταρκτικής και αρχίζουν να χάνονται κάτω από τους πάγους της, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης θερμοκρασίας. Η Ανταρκτική βομβαρδίζεται από μετεωρίτες εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη κρυφτεί βαθιά στον πάγο και δεν πρόκειται να βρεθούν ποτέ. Ωστόσο, σε ορισμένα μέρη της περιοχής, γνωστά ως περιοχές μπλε πάγου, οι παγιδευμένοι μετεωρίτες απελευθερώνονται καθώς ο άνεμος και το φως του ήλιου απομακρύνουν τα ανώτερα στρώματα του παγωμένου νερού. Αυτές οι περιοχές της Ανταρκτικής είναι ιδανικές για την αναζήτηση μετεωριτών. Υπάρχουν περίπου 600 τέτοιες περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 1% της επιφάνειας της Υπήρου. Περίπου 50.000 μετεωρίτες έχουν ήδη βρεθεί στην Ανταρκτική, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% των γνωστών μετεωριτών που έχουν συλλεχθεί παγκοσμίως. Η ανάλυση των μετεωριτών μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να αποκαλύψουν μυστικά σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη του ηλιακού συστήματος. Η Ανταρκτική είναι ιδανική σε αυτή την περίπτωση, γιατί οι μετεωρίτες που καταλήγουν εκεί διατηρούνται αναλύωτοι στον πάγο. Αντίθετα, εκείνοι που προσγειώνονται σε άλλες περιοχές μολύνονται γρήγορα από ορυκτά, μικρόβια ή και τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μετεωρίτες στην Ανταρκτική κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Λόγω του σκούρου χρώματός τους, απορροφούν το φως του ήλιου, το οποίο τους θερμαίνει. Σε υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες αέρα, αυτή η θέρμανση λιώνει τον περιβάλλοντα πάγο και προκαλεί τη βύθιση των μετεωριτών κάτω από την επιφάνεια. Στο παρελθόν, αυτό το λιώσιμο θα ήταν πολύ σπάνιο. Αλλά, τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της θερμοκρασίας, οι μετεωρίτες βυθίζονται πολύ πιο συχνά κάτω από τον πάγο. Ερευνητές χρησιμοποίησαν μηχανική εκμάθηση για να προβλέψουν πόσοι μετεωρίτες θα μπορούσαν να χαθούν ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και διαπίστωσαν ότι κινδυνεύουν έως και 850.000 μετεωρίτες πάνω ή κοντά στην επιφάνεια των περιοχών μπλε πάγου στην Ανταρκτική. Με τις τρέχουσες θερμοκρασίες, οι ερευνητές υποπτεύονται ότι έως και 5.000 μετεωρίτες της Ανταρκτικής βυθίζονται ήδη κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την έβρεσή τους και τη μελέτη τους, πριν εξαφανιστούν και πάρουν μαζί τους τα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος. Οι μετεωρίτες είναι ουσιαστικά κομμάτια του διαστήματος και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για την επιστήμη να εξετάσει απευθείας υλικό από το διάστημα. Με την ανάλυση των μετεωριτών, οι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν τη σύνθεση και τη δομή των αστεροειδών, των πλανητών και άλλων αντικειμένων, ενώ μπορούν να λάβουν πληροφορίες για την ηλικία και την ιστορία του ηλιακού μας συστήματος, καθώς και για τις διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία και την εξέλιξη των πλανητών.